Επέστρεψαν τα δύο αγόρια που μας έκαναν υπερήφανους στην Γλασκόβη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Φυσικά αναφέρομαι στον Χρυσό Μίλτο Τεντόγλου και στον Χάλκινο Εμμανουήλ Καραλή. Πρώτα έφτασε ο Μανόλο, λίγο πριν τα ξημερώματα έπεσε στην αγκαλιά των φίλων του, οι οποίοι είχαν έρθει με κόρνες και δημιουργήσαν χαμό στο Ελευθέριος Μελευθέριος. Τον σήκωσαν κόρνες στα χέρια. Φίλε, δουλεύουμε αύριο! Δουλεύουμε! Σίγουρα αυτό μου βάζει μια παρακαταθήκη για να καταφέρω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά. Θέλω να είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων. Ο Μανόλο, όπως είπα, όταν είναι χαρούμενος, μπορεί να πηδήξει ψηλά. Και μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ήρθε, ψάχνει τον Μπομάσκι, γιατί είχε αργήσει από πίσω και σου λέει τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται. Γιατί αργείς! Γιατί! Δεν το είχε βγάλει το μετάλλιο, το επέμεναν οι φωτογράφοι να το βγάλει για να το δείξει. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ώρα, να είστε καλά. Μα λογικό είναι, αφού είναι το πρωί. Ποιος πηδάει το πρωί? Πώς αισθάνεσαι, μας έκανες υπερήφανος, πώς ήταν ο αγώνας? Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε. Μ' αρέσει να έχω καλούς αντιπάλους και ίσως και ακόμα και να έχανα σε αυτόν τον αγώνα να είναι καλύτερο, γιατί θα με πείσμονε περισσότερο. Αλλά okay, και αυτό που έκανε το μετρό σαν ήττα για μένα είναι ήττα. Άρα δεν τα φέρνω κάπου αυτό μετάλλιο. Είναι σάπιο μετάλλιο, είναι χάλια. Με 8-22 δεν το φέρνω πουθενά. Εντάξει, άλλο να κερδίσει χρυσό με 8-20 και άλλο με 8-50. Στο Παρίσι ξέρουμε τώρα είναι τελικό. Απόγευμα. Όπως θα έπρεπε να είναι. Να σε ξαναπάμε στο Μανόλο που είναι και κολλητό σου και είδαμε ότι είπε πως θα έρθει να σου φλεξάρει το μετάλλιο. Ναι, το έκανε, εννοείται ότι το έκανε, εντάξει. Είναι βαριά η κούπα, μέσα στο κουπέ κάνει κούπα τσούπα. Το δίνω, ήταν καλύτερος από μένα σε αυτόν τον αγώνα. Συνήθως βάζουμε κόντρες μεταξύ μας για επίδοση, όχι για θέσεις. Και αυτή τη φορά ήταν καλύτερος. Αλλά θα πάρω εκδίκηση στον ανοιχτό το καλοκαίρι.